Για πέμπτη χρονιά φιλοξενούμε τους φίλους μας από τη Γαλλία, τη διεθνή διοργάνωση EGOP-RED, που διασχίζουν όλη την Ευρώπη, νέοι, στο φεστιβάλ Τόπος. Ξεκινήσαμε από το 2017. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι τα Γρεβενά είναι διεθνής προορισμός. Οι ομορφιές του τόπου μας και ο πολιτισμός τους μπορούν να προσελκύσουν πολύ μεγάλο κοινό. Είναι το μοναδικό φεστιβάλ στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο καταφέρνει στοχευμένα να προσελκύσει διεθνές κοινό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα στο Βενέτικο ποταμό χαιρόμαστε τη δροσιά του, χαιρόμαστε την ομορφιά, και οι φίλοι μας από τη Γαλλία απολαμβάνουν μετά από το σημερινό τους ταξίδι ένα δροσερό μπάνιο. Ήρθατε στο Topos Festival, είμαστε εδώ πέρα στο Βενέτικο ποταμό. Ένα φανταστικό μέρος για τα Γρεβενά, ένα μέρος γεμάτο φύση, μπορούμε να ερχόμαστε να κάνουμε τις φωτιές μας όλα ωραία. Σήμερα το απολαμβάνουν αυτό και οι Γάλλοι φίλοι μας από το φεστιβάλ. Το έχουν νομίζω όλοι κατά χαρή. Αυτή είναι μια μικρή στάση σε όλο το tour τους που κάνουν χιλιόμετρα με τα συλλεκτικά τους αυτά αμάξια που έχουν. Τους φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα το βράδυ στα Γρεβενά. Όπως και κάθε χρόνο, και φέτος ελπίζουμε να το χαρούν και οι ίδιοι και να έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Βρισκόμαστε στο χώρο του Βενέτικου, στα Γρεβενά, όπου φιλοξενούμε το φεστιβάλ Τόπος και τους φίλους μας τους Γάλλους. Όπως βλέπετε πίσω μου γίνεται ένας ψιλοχαμός. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το φεστιβάλ, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον τόπο μας και μπορούμε να τα δείξουμε έτσι και στους Γάλλους που έρχονται εδώ πέρα και περνάνε ωραία, πιστεύω, επειδή έρχονται για 7η χρονιά. Και εγώ περνάω πολύ ωραία, σαν γρεβενιώτης που μένω στην Αθήνα και έρχομαι εδώ το καλοκαίρι. Βοηθάω όσο μπορώ στο φεστιβάλ και πραγματικά πιστεύω ότι είναι κάτι μοναδικό και κάτι που αξίζει να το δει ο καθένας και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη, γενικότερα από το εξωτερικό. Φιλοξενούμε 720 Γάλλους στα Γρεβενά. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά εγώ προσωπικά με το που έρχομαι στο Βενέτικο, που είναι και το πρώτο σημείο που έρχονται, δεν ξέρω, νιώθω μια ανατριχίλα, μια συγκίνηση. Λέω, δεν γίνεται τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι να επισκέπτονται τον τόπο το δικό μας, να τον εκτιμάνε, να μας επιλέγουν σαν τον καλύτερο προορισμό, και θεωρώ ότι είναι κάτι μοναδικό και μια πολύ μοναδική εμπειρία που θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το ζήσετε όλους. Και σας περιμένουμε όλους και σήμερα και αύριο στα παραδοσιακά παιχνίδια και την Παρασκευή στο 4x4 που θα κάνουμε την Βόλβα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, οκτώ, εννιά, δέκα, 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 δέκ